Καλησπέρα σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Είμαστε κοντά σας για να παρακολουθήσουμε μια αναμέτρηση για την κατηγορία Development 2. Οι ομάδες είναι οι Winston Wizards, οι οποίοι έχουν και την μπάλα. Με αντίπαλο τους Slam Dunks, οι οποίοι διαχειρός προφήτη έκαναν και το πρώτο κλέψιμο της αναμέτρησης, όχι πόντο. Λουκάς έχει την μπάλα τώρα. Νομίζω πάτησε γραμμή. Πάτησε γραμμή ο Λιβαδής και οι μάγοι με τον Σουνίδη έχουν την συνεπίδεση. Ο Στολόπουλος, ο Καζάς. Στόχος για τρεις από τον Νταΐ, είναι άσπατος κι αυτός. Κρύες ακόμα οι ομάδες, rebound από τον Καραλουκό, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Θα δώσει πάλι στον Λιβαδί, αυτός θα τη δώσει έξω την μπάλα του μαύρου ζούμι. Και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης είναι πραγματικότητα διαχείρωση του Στάθη Προφήτη. 0-3, καθώς οι Slam Dunks είναι οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Αστοχός από τον Όπλους για τους Winston Wizards. Ήταν όμως το rebound. Άρα Λουκάς θα ανακατεβάζει την μπάλα για τους Slam Dunks. Λουκάς θα διεισδύσει, θα περάσει, άστοχο το lay-up του. Καζάς τώρα στόχουν την ομάδα του. Έξυπνο φάουλ. Τσουμάνο. Ο Χάλδας θα μπει τώρα στη θέση του. Ίσως τραυματία μαύρο ζούμι. Φαίνεται να πιάνει λίγο τη μέση του. Και κλειστή εκεί πέρα ο Νταΐς. Αριστερό χουκ, αστοχή. Slam Dunks πήραν το rebound, Καραλουκάς τώρα. Πάλι λίγο κλέπουν για τους μάγους, Καραλουκάς είναι άστοχος. Οι μάγοι είναι στην επίθεση με τον Αποστολόπουλο. Θα δώσει απέναντι στον Τσουμανίδη. Το Σουνίδη, με συγχωρείτε, αυτός έκανε ένα περίεργο lay-up και ήταν άστοχο, παραμένει το 0-3. Άστοχες και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεν βλέπουμε πάρα πολύ ευρώ μπάσκετ. Ο Φολόπουλος εδώ, όχι, ήταν ο Φολόπουλος. Καζάς ήτανε, αστόχησε, δικαίωμα για δύο βολές. Αστόχο στην πρώτη βολή. Τώρα φτώχησε στη μία βολή. Ναι, στη μία βολή. Καλά είδα. Ο Καζάς. 1-3 το σκορ. 10 δεύτερα, κύριε.
Δεν ήταν κακή η προσπάθεια. Από τον Λιβαδήμο ήταν άστοχη. Δεν είχε δηλαδή αντίκρισμα. Και παραμένει το 3-1. Αστοχός για λογαριασμό των Wizards ο Νταΐς. Το 3-1 παραμένει. Για 3, καλό σου καλά άστοχο. Από τον Στάθη το σπίτι. Με το έτσι θέλω όμορφο καλάθι από τον Καζά. 3-3. Αυτός πήρε όλη την ευθύνη πάνω του. Αστόχησε στην πρώτη του απόπειρα, πήρε το rebound και έγραψε το 3-3. Για 3 είναι άστοχο από τον Χάλδα. Κοστολόπουλος το δοσιωθεί, δεν θα σουτάρει τελικά. Ωραίο το 1-2 από τους μάγους, να αποδέχει τον καπετάν, ο οποίος θα πάρει και το σουτ από τη γωνία. Άστοχος. Παραμένει το 3-3. Λουκάς για 3 με την πίεση του χρόνου. Έτσι το φως. 6-3 για τους Slam Dunks. Δεν έκανε μπάλα το χατήρι στον Νταΐ, ήταν καλή προσπάθειά του, αστόχησε από τα 4 μέτρα. Σουτ για 3 κανά για τους Slam Dunks, είναι άστοχος ο Τσουμάνος. Εδώ με το θετικό του rebound ο ίδιος παίκτης προσπάθησε να κάνει κάτι αυτό για την ομάδα του, δεν τα κατάφερε. Καραλουκάς ξανά για 3, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Σουτ για 3, κακή ενέργεια από τον Καζά. Από τη γωνία, εύστοχο από τον Μπούνταλη, ωραία προσπάθεια, 8-3. Δύσκολη ενέργεια. Από τον Αποστολόπουλο δεν βρήκε το καλάθι. Κάνει πολλή δουλειά ο Λιβαδής με τα φάουλ που κερδίζει. Ωραία προσπάθεια όμως, αστόχησε. Χάλβας για τους Slam Dunks. Από την άλλη μεριά ο Κουφούλαμπρος πέτυχε το καλάθι και έκανε το σκορ 8-5, μειώνοντας τη διαφορά στην ομάδα του. Καλή κίνηση από τον Λιβαδί, είναι όμως άστοχος. Ο Λόπουλος
το Σουμίδη, θα παίξει, θα γυρίσει. Αστοχός. Σουτ, εξωτικό rebound, άσχολο Λιβαδής, άλλο εξωτικό rebound. Κερδίσαμε κατά φάουλ, ο Κούνταλης. Και ο Λευτέρης ο προφήτης στο παιχνίδι μας. Για τρεις, αστοχό από τον Χατζη Μιχαήλ, ωραία η προσπάθειά του. Δεν στέφθηκε όμως από επιτυχία. Προκλητικά ελεύθερος, ο Νταΐς θα το σουτάρει από την κορυφή, θα το βάλει. Κοστά, 8-8. Χάνει Μιχάλη για τον προφήτη. Παίρνει ο του διατρής ξανά. Μπάλα του Μικενδίκε. Πολλά τα τρίποτα για τους Slam Dunks. Ο Χάλβας δεν κατόρθωσε να εστοχίσει. Ήταν άστοχος. Προφήτης, ωραία. Τον Μπούνταλη όμως αστόχησε. Ο Φίτης τελειώνει ο χρόνος. Θα κάνει το full up, άστοχος. Θετικό rebound όμως από τον Χάλτα, θα εξεχίσει. 18. Τελειώνει ο χρόνος, 3, 2, δεν προλαβαίνουν. 18 θα είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Οι Slam Dunks έχουν προβάσμα, όμως αυτό δεν λέει και πάρα πολλά, καθώς έχουμε ακόμα πάρα πολύ παιχνίδι. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Και τους Slam Dunks είναι στην επίθεση. Τα αδέρφια προφήτη είναι στο. Είναι στο παρκέ. Ωραία κίνηση από τον. Από τον Σαφρά. Και έχει το δικαίωμα για διαβολές. Για τους Slam Dunks. Για να δούμε τι απάντηση θα έχουν με τον Κουσούλαμπρο ή Winston Wizards. Κοστολόπουλο, σουτάκι από την γωνία θα το αρχίσει. Ο Νταΐς όμως θα κάνει το 2-2 εύκολα τρίποντα. Το 11-11. Μεγάλη βοήθεια από τον ψηλό τον Winston Wizards. Καραλουτάς. Φράζ για τρεις, απάντηση, σαν να ανάβει λίγο το παιχνίδι, 15-11. Ωραίο παιχνίδι, σαν να έχεις λίγο να οι ομάδες να ζεσταίνονται, να είναι πιο παραγωγικές, πιο ενεργητικές θα έλεγα, φάσεις. Θα γράψει 5 συνεχόμενους πόντους και θα μειώσει σε
είμαστε 15-13. Για την ομάδα του. Και στο κατεβόμενο της μπάλας είναι ο Κουλαμπρός. Βλέπουμε από τον Σαφρά που έχει δώσει μεγάλη βοήθεια στην ομάδα του. Βγάζει ενέργεια, έκανε λάθη. Παραμένει το 15-13. Ωραία προσπάθεια. Άκουσε εδώ. Ο Κουτσουλόμπρος έκανε ωραίο coast to coast. Καραλουκάς Σαφράς μόνος του για 3. Καλό σου τα λάστοχο. Είναι αρκετά γρήγορο. Μόνος του ο Φράγκος για 3. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, πήγε και βγήκε. Το παίζει άντερο αντιπαλός του. Κάνει ένα κοιτάει μάτια του Slam Dunk, καθώς βλέπουν ότι δεν παίζουμε καλά σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Μάτια και σε λίγο το παιχνίδι ξεκίνησε πάλι. Ωραία assist, πολύ ωραία assist από τον Καζά. Στον Κουτσούλαβρο, ο οποίος τελείωσε τη φάση. 15-15. Αντίστοιχα ωραία φάση, ο Λιβαδής όμως χάνει ένα ανεπανάλητο τετατέτ με το καλάθι. Ο Φράγκος ξανά από τη γωνία, αφού φορένει κάτω το σούτ. Ο Λιβαδής με τον Ζαΐ. Καραλουκάς έξω, θα προσφυγηθεί. Πολύ κακή η ενέργεια. Τι είπες για τους Winston Wizards, οι οποίοι δεν έχουν περάσει ποτέ μπροστά. Είναι η ευκαιρία τους. Ασχόλησαν πάλι εδώ. Σαφράς, δεν ξέρω τι λύσεις, Λιβαδής τώρα. Για 3. Και τον εσπέζει προφήτη με άστοχο. Κολλήσει πάλι το σκοτ. Στουλαβρός, κάνει φυσικό φάλο Φράγκος. Thank you.
Ντάξ με τον Μαυροζούμι. Λιβαδής από, από το high post περίπου. Άλλο ένα άστοχο σουτ. Πολύ άστοχες και οι δύο ομάδες από το σημείο του παιχνιδιού. Κουτσούλαμπρος. Πασκάλης ο Νταΐς. Θα κάνει το τρίποντο, θα κάνει όμως το τρυποντάκι, το οποίο όμως δεν θα βρει στόχο. Καλή παρτίδα στο μέσο δράσος, 101 ως πειρατή στην μπάλα. Υψο κίνδυνη πάσα. Ο Ντάγκος θα βγει και στις του θα μπει ο Κουσουνίδης. Ωραία διείσδυση. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Παυροζούμι, τον Σπύρο, τα 15 το σκορ. Μπορ, έχεις ένα σημαντικά στον καλάθι ο Καζάς και τα 15 παραμένει και σαφράς τώρα. Θα δώσει την παλά έξω, σαφράς ξανά από τη γωνία. Είναι το λάθος. Και ο Καζάς θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Με τον Καζά, τι και για δύο βολές. Άδωθος και αυτούς με τη σειρά του στην πρώτη βολή. Εύκοχος μάλλον στη δεύτερη. Στο 16 σκορ. Για τρεις καθλικό. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή από τον Αποστολόπουλο. Βαδίς με τον Ταΐ, θα γυρίσει από τα δεξιά. Κουτάκι με ταμπλό είναι άστοχο, θα πάρει το θετικό rebound. Κουσμίδης θα το σταματήσει. Κουσμίδης. Κερδίσει το βάλα από τον Λιβαδί, πήγε με φόρα. Και κέρδισε το καλύτερο που μπορούσε. Πολλές οι άστοχες βολές και για τις δύο ομάδες. Ο
Μηδένει το φιλικό αυτό το σετ βολών για τους Wilson Wizards. Θα καταφέρουν να σε πάρει τις να μειώσουν. Σαφράς, στη γωνία, Λιβαδί, Σαφράς ξανά, καλό το passing game. Σουδιά δύο. Ο Μάνος είναι εύστοχος. 20-16. Πολύ ωραία επίθεση για τους Σλανδάκ. Νομίζω ήταν πιο ωραία τους επίθεση. Και μπορεί και πιο ωραία επίθεση. Θα περάσει με τα απλό αστοχή του Σουνίδης, πήρε το rebound, ατσάλο το τελείωμα. Από τον Μαυροδούμιο, όμως ήταν άστοχος, 20-16. Το Σουνίδης για 3, εύστοχος! Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα αυτό το σου τριών πόντων, γιατί καθώς το Σουνίδης ενώ έχει προσόντα, είναι πολύ άτσαλο στα τελειώματά του, όμως να, που ευστόχισε στο τρίποντο από τις 45 και μείωσε σε 20-19. Μιχαήλ για 3, άστοχος, πάω από τον Αποστολόπουλο. Το Σουνίδη θα παίξει με τον Λιβαδί, όχι, θα δώσει τον καπετάνο, ο οποίος θα δώσει για πρώτη φορά προβάδισμα στους μάγους, 20-21. Να η ανατροπή στο παιχνίδι μας. Σαφράς, Χατζη Μιχαήλ για 3, άστοχος. Εύστοχοι Wizards, το σούτ 20-23. Χατζη Μιχαήλ, όχι ο Μιχαήλ, δεν θα γίνει κάτι αυτό για τους Wilson Wizards, 20-23. Να που οι μάγοι είναι άκρως ανταγωνιστικοί και δείχνουν ότι θα παλέψουν με νύχια και με δόντια για να πάρουν την πέμπτη τους νίκη στο πράγμα της Development 2. Επιστρέψαμε πάλι στο παιχνίδι μας με τους Wilson Wizards να είναι στην επίθεση με τον Αποστολόπουλο. Ο Νταΐς τώρα, κλασικά στην περιφέρεια, γιατί σημαίνει είναι κακό, το κατάλαβε το ίδιο, airball. Όμως από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές, η κατοχή παραμένει για τους μάγους. Το Σουνίδης. Καπετάνος στο τέλος του της επίθεσης θα ευστοχίσει. 25, μεγαλύτερη διαφορά για τους Wilson Wizards, όμως ο Σαφράς, ο οποίος έχει κάνει μεγάλη διαφορά για την ομάδα του, θα κάνει το 23-25. Για να δούμε πιο παραδείγμα ημίχρονο από αυτό, το Σουνίδης. Καλύζει λίγο την μπάλα, γυρίζει. Καλή άμυνα, εξαιρετική άμυνα εδώ από τον Στάρ Κοβίτη. Σαφράς ξανά για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Πασχάλι, το φλόουτερ, διάστοχο. Λουκάς, Σαφράς. Λιβαδί γυρίζει, ωραίο σουτάκι. Το λεγόμενο turn around που λένε και οι Αμερικανοί, είναι άστοχο. Πάνω στον καπετάνο.
αυτό, θα πρέπει να πάρουμε τρεις πάσεις πίσω του κεφάλι μας. Έστοχος 3-28, κάνει μεγάλη δουλειά ο Πασχάλη Νταΐς από την περιφέρεια, 3-28. Σαφράς με τον Καζά. Καραλικάς ο Σαφράς, ξανά για τον Airball. Κακή πάσα, θα φράσει ότι τελειώνει ο χρόνος. Κακή επίθεση, πολύ κακή επίθεση από τους Slam Dunks. Καζάς, περάσει, reverse. Πολύ ωραία ενέργεια μου στην άνθρωπος. Κλέφεται η μπάλα. Καπετάνος. Ωραία πάσα, ως όποιος τελειώνει τη φάση, 23-30. Μεγαλύτερη διαφορά για τους Winston Wizards. Σουτιά 3. Έστοχο ανάσα για τους Ducks από τον Staff Profiti, 26-30. Ωραίο κλέψιμο εδώ, πολύ έξω από τον Αποστολόπουλο. Ανέξιμο έκλειτο, Καπετάνος. Θα χάσει λίγα την μπάλα. Μαύρος νούμερος τώρα. Πάλι να πετύχει τον goal foul. Δικαίωμα για δύο βολές. Έχω σχέσει σε δύο βολές προς τον νου. Πολύ ωραία ενέργεια. Εν γλυκό τελείωμα. Όμορφη προσπάθεια, 27-32. Αρκετά πιο παραγωγικό φαίνεται να είναι αυτό το δεκάλυτο. Σκεφτείτε μόνο ότι εγώ είσαι ο Γουίζος, όσο πετύχει ήθη ήδη 9 πόντου. Εντάξει, 7. Λιβαρδής. Στείνει έξω. Ξανά εύκοχος. Ο Προφήτης, 30-32, εξαιρετικό αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Τα τρίποντα όμως συνεχίζονται αυτή τη φορά. Ο Αποστολόπουλος θα είναι ανέστοχος από τη μεριά των Winston Wizards, 30-35. Βαδής, Προφήτης, Σανάσου Γιαό. Τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο στο παιχνίδι από τον Χάλδα, 33-35. Βαδής,
Άτσαλο τελείωμα, θα πάρει το κριτικό rebound. Βγάζει το δικαίωμα για δύο βολές. Συν 3 λοιπόν για το σημείο των Wizards, οι οποίοι παίζουν καλύτερα, όμως αθλητικά παίζουν καλύτερα και οι Ισλανδάκ. Ο Φίτης, ωραία πάσα, κανονικά. Ατσαλό τελείωμα, δεν το πίστεψε και ο ίδιος. Σταματάει από δίπτωση των βολών, αστοχή τελικά. Φίλαμπρος, Κοσουνίδης, αστοχή ξανά. Λιβαδής, καλή άμυνα από τον Εστράγκο. Λιβαδής, 5 δευτερόλεπτα, Καραλουκάς για 3, άστοχος και κατοχή για τους μάγους. Αποστολόπουλο, δεν θα πετύχει το καλάθι όμως, θα πάρει τις δύο βολές. Πάω από τον Αποστολόπουλο, πάνω στον Καραλουκά.
Ρεβάς από την κορυφή για 3 στην μπάλα του Καλοπατήρη. Ντάιστερ rebound. Κολόπουλος. Στέκεται στον αέρα και πέφτοντας θα σκοράρει 33-42. Όλο ένα και μεγάλο διαφορά η Wilson Wizards. Τυπικά φλεξιμένων οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Ήδη έχουν σκοράρει 19 από την περίοδο. Σαφράς το σκέφτεται. Δεν επιθυμητά το σούτ. Κάνε όμως πάνω ο Φράγκος. Βαρύς κάνει ένα καλάθι το οποίο θεωρητικά δεν φάνεται όμως. Το μπάσκετ όλα χάνονται, άλλωστε δεν κάνουν και προπονήσεις οι δύο ομάδες. Κάζω. Του Λαύρου θέλει να περάσει. Και εδώ στον Τσίκη και του Λαύρου του Ταΐς για τρεις. Με ταμπλό, καλή σκέψη και ενέργεια, όμως θα αρχίσει. Θα είσαι, θα περάσει. Θα κάνει βήματα. Θα φράσει για τρεις. Άστοχος. Πολλά τα άσχαζα από τον Σαφράπλου. Έχει πάρει πάρα πολλές επιθέσεις πάνω του. Τσούλαμπρος. Περάσει, δεν θα κάνει βήματα. Δεν θα να κάνει μια συνέργεια. Καραλουκάς. Τελευταία επίθεση στον Σλάμπντακ σε αυτήν την περίοδο. Δεν ξέρω αν θα περιμένετε. Όχι, Σαφράς. Είναι το κρίτνασί. Την πάσα μάλλον από τον παίκτη του. Και θα... Και θα την γυρίσει δύο βολές. Δύο το σκορ, τελευταία επίθεση για την τρίτη περίοδο. Κουστούλαβος. Κρατάει την μπάλα. Φράγκος, πρέπει να σουτάρει. Κακή ισορροπία σώματος, όμως δεν έχει πάρα πολύ σημασία. 34-42. Οι Winslow Wizards έχουν το προβάδισμα και την ψυχολογία του αγώνα για να δούμε αν θα την διατηρήσουν μέχρι και το τέλος του αγώνα. Μας, με τον Σαφρά να παίρνει το πρώτο σκοπό. Όχι. Για να πάρει το σύντομο. Εδώ την μπάλα στο παίκτη του. Ολόκληρο. Σε αυτή την μπάλα. Τσούλαμπρος. Θα σταματήσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Όμως δεν χρειάζεται να... Θα κάνει τόσο γρήγορη. Εδώ ήταν άτυχος εδώ ο παίκτης στον Ντάκ, στον Κούνταλη, στον άτυχο τον Ζιμπάλα, δεν ήταν το Χατέρι. Δύο χαμένοι εύκολοι πόντοι θεωρητικά για τους γηπεδούχους, από τον Λόπουλος. Με τον Σαφρά. Ταΐς για 3.
3. Δεύτερο στο Λέμπον. Τελείωσε η επίθεση για τους Wings of Wizards. Το Φίτσο δεν κέρδισε ένα φάουλ και δύο βολές. 11. Rebound πήραν οι Ισλανδά, καθώς οι βολές ήταν ο Μαυροζούμης κάνει εδώ ένα καλό εύκολο καλάδι για τους Ντάξ. Συνδυασμός του Τσούλαμπρος, Φράγκος, άστοχος του Τσούλαμπρος, επιθετικό εκεί. Κύριε, τα 4-44, τι διαφορά να πέσει στους 6 πόντους, ανέβει στους 10. Φράς, δράση, σύντηση, φάουλ, δύο βολές. 11, σώμα, δύο βολές. Ναι, το θέλω το τάδιο. Πάμε, δύο. Και αυτό είναι καλό. Τα φράς είναι εύστοχος, 35-44. Πήρε τον προσθετικό rebound εντάξει. Το Ζούμις για να κάνει ωραία πάσα όμως έκανε λάθος. Σουτ για 3, άστοχο. Το Τσίκης πήρε το rebound. Πολύ κακή πάσα από τον Πασκάλι Νταΐ. Και ο Κουσούλαβρος θα ερεμήσει κάπως. Στην ομάδα του, Κουτσούλαμπρος, ο Ταΐς. Θα να παίξει το πλάτι. Βήμα πίσω, καλή ενέργεια. Ο Τσίκης που πάσε για να πάρει το θετικό. Ο Βροζούμης κάνει το 37-44 και τα ημάδια του Βουίτσα που βλέπουμε λίγο το momentum να πηγαίνει προς την πλευρά των αντιπάλων του. Συνεχίζεται το παιχνίδι μας. Τον Κουτσούλαμπρο να είναι στο κατεύθυνο της μπάλας και έχει τη βοήθεια του Καζά, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι. Νομίζω πάει εύκολα αυτό το Κουτσούλαμπρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πιάνει στον αφήνιο παίχτη. Και στην προηγούμενη επίθεση βιάστηκε. Φράς για 3. Αν έμπαινε αυτό το σουτ, τότε θα άλλαζε τελώς η ύφη της αναμέτρησης. Συνήθις, έχει την άμυνα από τον Ευρωφίτη και αστόχησε. Μπλέχτηκε εκεί στις δαγκάνες των μάγων. Εντυπωσιακό καλάθι εδώ από τον Καζά.
Εντάξει, εδώ δεν καταφέρουν να σκοράρουν. Και με 5 λεπτά για τη λήξη τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν επικίνδυνα για αυτούς. Καραλουκάς, το μείον 9 Ισλανδάκ, τι μπορεί να κάνουν, Σαφράς, περνάει, άστοχος, Λιβαδίς στο τυπικό, ανάποδο λιγιά, 39-46. Τσούλαμπρος, σκέφτεται, θα το πάρει, σαν αέρον, το συνήθισε επιθετικό, φοβερή άμυνα από τον προφήτη. Πάνω στον καπετάνο, του είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. Τα φράς το σκέφτεται και το παίρνει. Πάνω από τον Λαμπρό, πάνω στον Λιβαδί, δεν ξέρω το νομίζω αυτό το φάουλ. Χαλντάς και την μπάλα, προφήτης τώρα, κάνει το pull-up, δηλαδή σουτ μετά από τρίπλα, άστοχο, rebound από τον Κοζά, τον Καζά, με συγχωρείτε. Το Φωνίδης από Στολόπουλο, περνάει, φάλα από τον προφήτη. Κάτω. Το δοχείο όμως παραμένει για τους μάγους. Σουτ από τον Ταΐ, τεράστιο σουτ, 39-49 και με την εικόνα που έχει το παιχνίδι φρονώ ότι πολύ δύσκολα θα το γυρίσουν οι Slam Dunks. Με 3,5 λεπτά για τη λήξη το μείον έκανε, είναι μεγάλο νούμερο. Εντυπωσιακός ο Ταΐς, κλατς σε αυτή τη φάση. Λιβαδίς περνάει, νίξω στον Καραλουκά, Λιβαδίς ξανά για τον Σαφρά, κερδίζει χώρο, ο το Φινίδης όμως κάνει από τη μεριά του Πάπα. Εντάξει, να κάνουνε. Πώς θα μείνεις! Ο Σουμίδης, έστοχος και αυτός με σειρά του, 39-51. Φαίνεται πως θα πανηγυρίσουνε οι Wings of Wizards και θα βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 5-13. Πολύ μεγάλη νίκη, ο Στολόπουλος, έχει τον σχεδιασμό, το δεξί το Λεϊάπαν και αριστερόχειρας, 39-53.
Και time out για τους Slam Dunks με 2:36 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι με κλέψιμο του Κατά πάνω στον Μαυροζούμι. Αυτός έκανε το layup 29-55, όλο και μεγαλώνει η διαφορά. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, Ταΐς για τον Αποστολόπουλο, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Καζάς, περάσει. Θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Θα μπει και ο Νίκος ο Σακής για τα τελευταία δύο λεπτά. Χρειάστο φάουλ εντελώς πάνω στον Μαυροζούμι και έχει κλειστεί εντελώς. Εστόχο στην πρώτη βολή. Ο Μαυροζούμις ο οποίος βοήθησε κάποια στιγμή με τον ώρα του, όμως δεν κατάφερε να αποσοβήσει το αρνητικό διαφαινόμενο αποτέλεσμα. Το λόγο έκανε ωραία πάσα στον Ταΐ, ο οποίος πάτησε έξω και έκανε το λάθος. Πάμε στον προφήτη, προσπίση, goal foul. Ο Λευτέρης ο προφήτης, 43-55. Πάντα πέσει στα 55. Ακολούθησε το εκανάστοχος. Πάσα όμως ήταν λάθος από τους Ducks. Ο Καζάς, εντυπωσιακό τρίποντο. Ματάκι στο πλάι, 44-58. Κι άλλο φάουλ, χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Φάουλ του Ισακίδη πάνω στον Λόπουλο. Σαν να 60. Εξήντα.
εξαιρετικά παραγωγικό το δεύτερο ημίχρονο από τους μάγους. Σκόραρε και ο Χάλδας. 48-60 όμως. Μάλλον κυνηγάνε τη διαφορά που καταλαβαίνω οι Slam Dunks, γι' αυτό κάνουμε φάουλ. Και δύο βολές, ο Αποστολόπουλος 48-62. Σουτ για τρεις από τον Χάλδα, είναι εύστοχος, 51-62. Τελείωσε το παιχνίδι, έκανε το lay-up όμως, σκόρπισε. Και δεν θα γίνει άλλη επίθεση και από τους Slam Dunks. Αυτό θα είναι για το τελικό σκορ της αναμέτρησης, 51-62, μεγάλη νίκη για τους Winston Wizards, οι οποίοι ήταν πιο διαβασμένοι, ήταν πιο ρεξάτοι και πολύ πιο εύκολοι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς πέτυχαν 39 πόντους. Σε τους είναι τους 31 τον Slam Dunks. Αυτά από εμάς. Με συγχωρείτε για την κατηγορία Development 2. Slam Dunks, Winston Wizards, 51-62. Να είστε καλά, γεια σας.